Ήρθαμε σήμερα στην εισαγγελία. Είχαμε μια προσυνεννόηση να μην καταθέσουμε στοιχεία κλπ. Σήμερα, έτσι πιο οργανωμένα, να μας κάνει προτάσεις, γιατί δεν ξέραμε κι εμείς ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Και την ευχαριστούμε για την εισαγγελία. Είναι πολύ συνεργάσιμη. Μας περιμένει ό,τι ώρα είμαστε έτοιμοι. Θα ετοιμαστούμε. Ακολουθεί υγειονομικό. Ακολουθεί η περιφέρεια. Θα ζητήσουμε ραντεβού με τον κύριο Αχτύπη οπωσδήποτε αυτές τις μέρες. Ήταν και ο πρώτος που έτρεξε στο Λιμεναρχείο και πρέπει να μας δώσει απαντήσεις. Είναι και πλέον βουλευτής και μπράβο του. Θα ακολουθήσει η κυρία Κράτσα που νομίζω διαβάσαμε ότι θα έρθει αυτή την εβδομάδα και θα ζητήσουμε και με αυτή τη συνάντηση. Είναι εδώ. Ωραία. Ακόμα καλύτερα. Θα προηγηθεί μάλλον του κύριου Αχτύπη. Λοιπόν, και θα φτιάξουμε το φάκελό μας για την εισαγγελία. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί με τους δικηγόρους μας, θα εξελιχθεί σε καταγγελία μόνο, θα γίνει μήνυση, θα το δούμε αυτό. Και από εκεί και πέρα θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Δεν ξέρω, μάλλον θα κάνουμε μια γενική συνέλευση και θα αποφασίσουμε. Μια μέρα πρέπει να κλείσει το λιμάνι για ένδειξη διαμαρτυρίας, πρέπει να κινητοποιηθούμε λίγο πιο ενεργά. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει, το απαιτεί ο κόσμος, θα το ψηφίσει ο κόσμος, δεν θα το κάνουμε μόνοι μας, θα αποφασίσει ο κόσμος, γι' αυτό θα γίνει η συνέλευση. Θα γίνει και αυτό και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι δράσεις εκτός νησιού. Με τηλεόραση, με Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ. Όπου υπάγεται εδώ το όλο θέμα. Δεν είναι μόνο τα ημερόπλια, να το ξαναπούμε γιατί μας κατηγορούν γι' αυτό. Σίγουρα δεν είναι. Θέλουμε να βάλουμε τις βάσεις φέτος. Δεν λύνεται το πρόβλημα από τη μία μέρα στην άλλη. Σίγουρα να βάλουμε τις βάσεις φέτος και όταν ανοίξει καινούρια σεζόν, όλοι να μπουν με τους κανόνες και να συνεχίσουμε χωρίς λύματα στη θάλασσα από όλους. Θα έπρεπε και ο κόσμος να έχει αντιδράσει από πολλά χρόνια για να έχει υπάρξει σήμερα κάποια λύση. Τέλος πάντων, ποτέ δεν είναι αργά και πρέπει να υπάρξει περισσότερη συμμετοχή του κόσμου. Και βέβαια αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλέψουμε για το χρόνο. Θα πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα όπως η έγκριση των αποχετευτικών συστημάτων των πλοίων, να γίνει ίσως από κάποια επιτροπή να δούμε εάν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρονται στις εγκρίσεις από την Επιτροπή Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων. Θα πρέπει το Λιμεναρχείο τοπικά να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και προσωπικό για τα ημερόπλια, τα οποία δεν έχουν κάποιο εγκριμένο σύστημα, έχουν μία απλή δεξαμενή που θα συγκεντρώνουν τα λίμματα. Θα πρέπει να εφαρμόσει το Λιμεναρχείο αυτό το ότι κάθε βράδυ στην επιστροφή πρέπει τα ημερόπλια να αδειάζουν σε ευκολίες υποδοχής. Είναι εύκολη λύση στο κεντρικό αντιλιοστάσιο του Δήμου που είναι στο χώρο του Λιμεναρχείου, να γίνει μία σύνδεση με κάποια σημεία στο χώρο ελιμενισμού των ημερόπλιων προκειμένου να δέχονται τα λίμματα. Είναι πάρα πολύ ευθυνή λύση και πιστεύω αποτελεσματική. Θα πληρώνουν ίσως κάποιο κόστος επεξεργασίας στο βιολογικό, στη ΔΕΙΑΖ, όπως πληρώνουν και άλλες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες και οι ιδιοκτήτες των ημερόπλιων, αλλά όμως έτσι θα υπάρξει μια οριστική λύση για το πρόβλημα αυτό. Νιώθω, σαν Ρωμίνα, ότι πρώτη φορά μετά από τόσες συζητήσεις και που έχουμε κουβεντιάσει με άλλους φορείς, τώρα που βγήκαμε έξω από την εισαγγελέα, νιώθουμε ότι καλύψαμε κάποιες απορίες μας, ότι κάποιος μας άκουσε και ότι κάτι θα βγει μετά από αυτό. Θα ήθελα να ελπίζω ότι θα αρχίσουν τώρα να μας βλέπουν με άλλο τρόπο, γιατί μέχρι στιγμής νιώθουμε λίγο σαν μπαλάκια τους. Πάμε στο Λιμεναρχείο, μας λέει δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Πάμε στο υγειονομικό, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Θέλουμε να ξέρουμε τελικά σε ποιον ανήκουν οι θάλασσες, σε ποιον να τρέξουμε. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω, γιατί ακούστηκε από διάβασα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι κάποιοι θα μας κάνουν μηνύσεις. Εμείς δεν βάζουμε ταμπέλες. Δεν λέμε φταίει ο τάδε που έχει 3 μεγάλα καράβια. Δεν φταίει ο άλλος που έχει 4 μεγάλα ξενοδοχεία. Δεν τα βάζουμε με κανέναν. Τα βάζουμε με κανέναν ξενοδόχο, με κανέναν ιδιοκτήτη από τα ημερόπλια. Τα βάζουμε με αυτούς που καταστρέφουν τις θάλασσές μας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Γιατί το να λέμε, δεχτήκαμε κάποιες απειλές. Το να λέμε ότι φταίει ο τάδε και να τον φωτογραφίζουμε, δεν αλλάζει κάτι.
Εμείς θα κυνηγήσουμε, θα βγούμε εκτός Ζακύνθου. Αν δεν πάρουμε απαντήσεις από τους φορείς της Ζακύνθου και αν συνεχίσει αυτό το παιχνίδι, πηγαίνετε στη μία υπηρεσία, πηγαίνετε στην άλλη, εμείς θα βγούμε εκτός Ζακύνθου. Υπάρχουν φορείς και υπηρεσίες που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν, έχουν επικοινωνήσει αυτοί μαζί μας, ώστε να αλλάξει κάτι με το περιβάλλον, και γιατί πρέπει να σταματήσουν κάποιοι στο βωμό του τουριστικού χρήματος να θυσιάζουν το μέλλον των παιδιών μας.